Ναι λοιπόν, η στιγμή που όλοι περιμένατε ξεκινάει. Ήρθε η ώρα για την απονομή των βραβείων της εβδομάδας. Το φάκελο παρακαλώ. Το βραβείο της καλύτερης απορίας της εβδομάδας απονέμεται παμψήφι στη Φέη Σκορδά, που όταν έμαθε τα χαίρια του Τζον Τραβόλτα με το μασέρ του. Ο ένας είπε ότι αφού του έκανε μασάζ, μετά ο Τραβόλτα του είπε του μασέρ να του κάνει και αυτός μασάζ. Θες να αλλάξουμε. Του ζήτησε να το ακουμπήσει τα τέτοια. Περίμενε. Γράφει εσπρέσο, δεν το διάβαζα. Η εσπρέσο. Συγγνώμη. Πρόσεξε. Τα γενετικά όργανα. Ναι, Γιώργο, γιατί να μιλήσει εδώ πέρα ο κ. Σουγκαρέζος. Δεν υπάρχει. Θα ακούω το ρεπορτάζ. Θα μη σα τα πω. Του πιάσε γενετικά όργανα τελικά. Δεν τα πιάσε. Τι να τα πιάσω. Ρώτησε αθώ. Αυτός τι είχε να κερδίσει αν του έκανε μασάζ του μασέρ. Τι. Θα κουραζόταν. Θα χούφτανε ρε παιδί. Δεν θα έκανε μασάζ. Σου λέει ότι παίρνει. Φαντάζομαι στην πλάτη, στα χέρια και στα πόδια. Καλά, καλά, καλά. Στην πλάτη. Και από πίσω. Και χαμηλά τα δάχτυλα. Άλλαξε ο μασαζιές. Έτσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, την Κυριακή το βράδυ, βλέποντας το Λιάκα να πανηγυρίζει τη νίκη του Ολυμπιακού, αναρωτήθηκε. Ότι εγώ χθες στο σπίτι χοροπήδαγα για να δει κόρτε θα το γκρεμίσω. Αλήθεια. Εγώ φοβήθηκα. Για φοκάτε είναι καλά από εσάς. Μου έρχεται να φοβηθεί το παιδί και τα λοιπά. Και χοροπήδα. Ναι. Και μου λέει, της εξήγησα τι έγινε και μου λέει και τώρα τι έγινε, μου λέει, θα πάρουμε τίποτα λεφτά, λέει, σε ένα αυτό. Βραβείο γένειας παίρνει αυτή την εβδομάδα ο Χρήστος Φερεντίνος, που αφού στόλισε τη Μιμήν Ντενίση, περιέλαβε και τη Γιολάντα Διαμαντή. Είναι μερικές γυναίκες που δεν πρέπει να τις περιορίζεις στη φαντασία των άντρων. Η Γιολάντα Διαμαντή κάποτε ήταν. Α, γεια σα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανεξέλεγκτη. Κάτι τέτοια έλεγε. Πολύ φιλόξενη άνθρωπη. Κάτι τέτοια έλεγε και πέρυσι και τα είδε πω καταδείξαμε. Εσείς με αυτό, όχι. Η Γιολάντα Διαμαντή ήταν κάποτε μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Κάποτε. Δεν το είδε η πατσαβούρα, δεν από κοντά και ο Πέτρος Κωστόπουλος, που το πρώτο πράγμα που είπε στο Γιώργο Σιγάλα όταν το συνάντησε ήταν. Το πρώτο πράγμα που λένε όλοι που συναντάνε. Και τώρα σε βρίσκω και αδύνατο. Είτε σε κάτι τηλεοράσει, ήσουν πιο. Είχε αρπάξει πιο πολύ. Σε έχω σβήσει αυτέ τι φωτογραφίε σε κάτι περιοδικά μα έχουν βγάλει με την Εύη και τα λοιπά. Τα έχω διαγράψει. Τα έχει διαγράψει από εκεί. Εσύ κάποτε, σε πληροφορώ, το ξέρει κιόλα και δεν μου κάνει το κουνέλι που κάνουν τέτοιοι, ήσουν ένα σεξ σύμβολο, α πούμε. Δηλαδή, γκόμενε που κυλιακού τέτοιοι έβγαζε καμιά φανέλα μπράτσα που δεν είχαν τότε πιο πολύ ήταν ψιλοψόχοι. Ήσουν ένα σεξι. Πώς μετά, τι έκανες μετά. Βραβείο ερμηνείας μοιράζονται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Ντέμπι Γκολεμά για τη συμμετοχή τους. Στους Βασιλιάδες ο πρώτος. Καλέ, πόσο καιρό έχουν εδώ. Τρία λεπτά, γιατί εδώ τώρα από πίσω μαζί ήμασταν. Πώς θέλετε, βρε Ατιμούλη. Πιστεύω να μου φέρεις γούρες στην εκπομπή. Α, είμαι πάρα πολύ γουρλής. Αφού με φωνάζουν, σταμάτησε ο γούρικος. Και στο αμάρτημα της μητρός μου, η δεύτερη. Καλημέρα σας. Ζητήσατε να με δείτε. Όχι, σε φωνάξαμε εδώ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια ημέρα. Μπείτε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως για πλάκα. Έχετε νεύρα μαζί μου, ε. Πολλά. Δεν φτάνει που τα έχεις πλέξει ερωτικά με αυτό το στεγνό καπιταλιστή. Μου τον κουβαλάς και σπορείς και γινόμαστε ρεζίλικες στα κανάλια. Το βραβείο της πιο ρηξικέλευτης καλλιτεχνικής πρότασης διεκδικεί η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ύστερα από την πρωτοβουλία της για τις ανάγκες της τέχνης να βαφτεί μαύρη. Ντοντορίντο, σου κάνω την εξής πρόταση. Να έρθεις μια μέρα εδώ στο Ράδιο Ρεβίλα να εμφανιστείς, ως Ντοντορίντο όμως, και να τραγουδήσεις ένα τραγούδι σου, όποιο θες εσύ, με την κατάλληλη, με την κατάλληλη προφορά ως Ντοντορίντο. Θα πήγαινα μεταμφιεσμένη στην εκπομπή του. Δεν θα κάνω πρόβλημα να βάλω μια ωραία περούκα, να βάλω και λίγο φούμο στο πρόσωπο και να πάω. Εκεί που θα τον δυσαρεστήσω είναι ότι δεν έχω αυτή την προφορά. Δεν μπορώ να την κάνω και να θέλω. Αλλά δηλαδή θα πήγαινα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να τραγουδήσω. Ως Ντοντορίντο. Ναι, ως Ντοντορίντο. Το βραβείο της πιο διάσημης τούρτας παίρνει η κολοκυθότουρτα της Αργυρός. Αφού όπως εξήγησε η ΣΕΦ. Τούρτα κολοκύθι, μια εκπληκτική συνταγή. Εύκολη, vegetarian και τέλεια. Τι θέλω για να κάνω τούρτα κολοκύθι, που άμα τη δοκιμάσετε θα τρελαθείτε. Είναι μια συνταγή που όταν ερχόταν η Κάρλα Μπρούνι, πριν γίνει η πρώτη κυρία της Γαλλίας, όταν ερχόταν στην Πάρο, έσπαγε τη. Το βραβείο της πιο ταλαιπωρημένης, για να μην πω αρρωστημένης σχέσης, διεκδικεί η σχέση της Νίκης Κάρτσονα και του Νίκου Χατζή. Αφού, όπως εξήγησε η Νίκη. Κάθε καλοκαίρι χωρίζαμε με τον Νίκο. Καλοκαίρια χωρίζετε. Τον έπιανε μια κάψα. το ζούσε και το γραφείο αυτό. Και το Σεπτέμβριο όταν γύρισε, σου λέγε, έλα μωρέ. Χαλάρωσε. Τα πλήρωσε όλα μετά όμως. Τέλος, το βραβείο του πιο cool μπαμπά του κόσμου έχει να λαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας. Πες με, Ελεονόρα μου, γιατί. Ο Γιώργος είναι τόσο ωραίος τύπος. Δηλαδή,
Πριν γίνει το περιστατικό με τον Εμετό, έτωγε για να έχει την κρεμούλα του και σε κάποια στιγμή άρεσε να δείχνει το πουλάκι μου. Ήταν η Θήλια και έτσι πιο ψυγρεμή. Ο Γιώργος καθόταν έτσι, με το χέρι που το βάζει συνήθως εδώ και σε κάποια φάση λέει. Την Κυριακή, το είπαν. Πνιγόταν ο Γιαννάκης και γυρίζει και λέει με πλήρη ψυχραιμή. Ο Γιώργος χωρίς να κουνηθεί. Φέει το παιδί, πνίγεται. Ναι, ότι δεν κουνήθηκε. Καθόταν εκεί πέρα και λέει: το παιδί πνίγεται. Βούδας, παιδί μου, βούδας. Ο Γιάννης, πού να σηκωθεί. Λοιπόν, να σας πω.